Ναι. Μας ζητήσατε. Σας ζητήσαμε. Καθίστε. Λοιπόν, όπως ίσως γνωρίζετε, αύριο έρχεται στη χώρα μας ο Πάπας. Και από ό,τι βλέπω εδώ, από το πρόγραμμα που μου στείλανε, τις μέρες που θα είναι εδώ, θα μένει στην Καθολική Επισκοπή. Το θέμα είναι πως κάποιος μοναχός εκεί μέσα αγνοείται και μου ζήτησαν να το ψάξουν. Αφού λοιπόν ευεργετήσατε με τα ανδραγαθήματά σας την Ορθόδοξη Εκκλησία, ήρθε η ώρα να ευεργετήσετε και την Καθολική. Ε? Κοιτάξτε πάλι να με εκθέσετε. Και εμένα, και τη χώρα, και την Εκκλησία μας. Ζώα! Μα γιατί μας βρίζετε. Πάλι. Μπισκινογλού, προσέξτε το καλό που σας θέλω. Εντάξει, πώς κινείστε, πώς συμπεριφέρεστε, πώς μιλάτε. Κατανοητόν. Μάλιστα. Ωραία. Και τώρα, δρόμο. Δρόμο. Δρόμο! Που παρεξηγέστε κιόλας. Πατέρ Βικέντη, αδελφέ, είστε καλά? Ή δεν είναι μέσα ή δεν είναι καλά. Για χτυπήστε πάλι σας παρακαλώ. Μήπως κοιμάται. Μα τι λέτε, δυο μέρες είμαστε έτσι. Ούτε απαντάει, ούτε δεν δίνει σημεία ζωής. Τίποτα. Έχει χάσει όρθρους, εσπερινούς. Είναι πολύ παράξενο. Λυπάμαι, αλλά πρέπει να παραβιάσουμε την πόρτα. Πλάνε. Συγγνώμη, μήπως υπάρχει περίπτωση ο αδελφός σας να πήρε τον όρκο της σιωπής και να μην σας το ανέφερε? Να κουφάθηκε? Λέω εγώ τώρα. Ο πατέρας Βικέντιος αφιερώνει πολλές ώρες στην ανάγνωση και στην αυτοσυγκέντρωση, αλλά ποτέ δεν απομονώνεται για τόσες μέρες. Μπας και θέλει να σπάσει το σερί του. Αύριο, ξέρετε, στα πλαίσια της επίσημης επίσκεψής του στη χώρα, πρόκειται να μας επισκεφτεί ο Παναγιώτατος Ποντίφικας Βενέδικτος ο 16ος και ο πατέρας Βικέντιος έχει προγραμματισμένο ραντεβού μαζί του. Θα μιλήσουν ιδιαιτέρως. Τι λέει, φίλε, πού είναι ο Βικέντιος? Τελείωνε. Δεν γίνεται τίποτα, αρχηγέ. Είναι κλειδωμένη από μέσα. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά πρέπει να τη σπάσουμε. Επιτέλους, λίγη δράση. Δεν πιστεύω να κλωτσίσετε την πόρτα. Λέτε να την πυροβολήσω. Σιγά, σιγά, σιγά. Ένα, άσουμε λίγο, σταμότο, λίγο, σταμότο. Θωμά, με το τρία. Ένα, δύο, τρία. Λυπάμαι πολύ. Ενωμένοι Πάτρες, οι Φίλιος, οι Σπύριτου Σάντι. Αναπαυθείτε εν ειρήνη, αδελφέ. Ο Θεός να σας δοξάσει. Κάντε μια, ε. Όλο κάντε μια, ρε αρχηγέ. Θα φάμε όλη τη μέρα εδώ πέρα. Δεν λέω για μας, ρε. Για τον ανθρωπάκο.
Αύριο θα συναντούσε τον Πάπα και σήμερα πέθανε. Πόσα χρόνια περίμενε αυτή την μέρα. Μα τι είναι αυτά. Είναι η ιεροσιλία. Δεν το βρίσκω καθόλου σωστό να συσχετίσουν τον πατέρα Βικέντιο και τις τελευταίες στιγμές της ζωής του με αυτές τις βλασφημίες. Μα πού βρέθηκαν αυτές οι ύβρις στα χέρια του. Ο πατέρας Βικέντιος είναι, δηλαδή ήταν, σύμβουλος ενός μεγάλου εκδοτικού οίκου. Είχε αναλάβει λοιπόν όλους αυτούς τους επίδοξους συγγραφίσκους που προσπαθούν ακόμη να εκμεταλλευτούν το σούσουρο με τον κώδικα Da Vinci. Μα ο κώδικας Da Vinci μπροστά σε αυτά μοιάζει απλή κατήχηση. Είναι τροπή, τροπή. Αλλά είμαι σίγουρος πως την προηγούμενη εβδομάδα που μιλούσαμε με τον πατέρα Βικέντιο αναφερόταν σε αυτά ακριβώς τα ανοσιουργήματα. Μου είπε ότι είναι μια ακολουθία από ιστορικές ανακρίβειες, βλασφημίες και ιεροσιλίες. Το χειρόγραφο αυτό δεν πρέπει να φτάσει σε αδιάκριτα μάτια. Το σκάνδαλο θα είναι τεράστιο για την εκκλησία μας, αλλά και για τον πατέρα Βικέντιο. Το κρύψω και μόλις φύγουν τα όργανα ερχόμαστε και το καταστρέφουμε. Ρατσίφτες, μη κάνετε βόλτες εδώ μέσα. Ό,τι στοιχείο υπάρχει το καταστρέψετε. Έτσι. Ναι, πρέπει να αποσυρθείτε. Θα συνεχίσουμε την έρευνα. Θέλετε να πείτε πως εξετάζετε την περίπτωση εγκληματικής ενέργειας. Φυσικά, όλα τα εξετάζουμε. Παρακαλώ. Yeah. Αυτοί οι δύο κρύψαν αυτά τα χαρτιά εδώ μέσα. Σίγουρα το κάνανε για να μην τα δούμε. Ξέρει κανείς λατινικά. Οπα, έλα. Όπως είσαι, έλα. Πάρ το λίγο αριστερά τώρα. Σιγά σιγά, να προσέξτε. Σιγά λίγο. Αριστερά, αριστερά. Όπα, έφραστον, έφραστον. Πακί. Θες να κουβαλήσεις λίγο κι εσύ έτσι να δεις πώς είναι. Έλα. Παιδιά, έλα. Παιδιά μου πέφτει. Οκ, οκ, ας δείτε. Παιδιά, 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 και δεν τις φαίνονταν τόσο βαριά. Βέβαια είναι βαριά, αγόρι μου. Flat. Full LCD, full HD, full DVD και η Άρτα με τα Γιάννενα. Θα βάζει γκολ η Αεκάρα και θα τρίζουν τα θεμέλια του σπιτιού. Παίζουν τα Γιάννενα Super League. Από τα γκολ της Αεκάρας θα τρίζουν τα θεμέλια του σπιτιού ή από τις φωνές της Όλγας, γιατί κλιματιστικό της είχε τάξει. Θα καταλάβει ρε η Όλγα, δεν είναι καμιά χαζή. Η τηλεόραση είναι ένα πράγμα για ολόκληρο το χρόνο. Το απολαμβάνεις κάθε μέρα. Ενώ το κλιματιστικό, 3-4 μέρες το καλοκαίρι το πολύ. Αυτά να έρθεις να μας τα πεις όταν θα βγάζεις την Μπέμπελη. Λοιπόν, η τηλεόραση είναι επένδυση στον πολιτισμό και τη γνώση. Κάθεσαι και απολαμβάνει ντοκιμαντέρ. Βραζιλία-Αργεντινή με τον ειδικό καθηγητή Λιονέλ Μέση. Ντοκιμαντέρ. Κατάλαβες τι κάνει τώρα, ε. Πρόβα τι θα πει στην Όλγα πριν και μετά την παντόφλα. Έτσι. Έλα. Έλα. Πες, πες. Αλλαγή σχεδίου. Πάμε τη τηλεόραση σπίτι σας. Τα κλειδιά. Γιατί! Τα κλειδιά, ρε! Τσάπιο, τσάπιο. Πάμε γιατί πρέπει να τη φτιάξω κανένα κορδελάκι για να είναι ωραία σαν δώρο. Να γράψω καμιά καρτούλα. Κατάλαβες τι κάνει τώρα, έτσι. Λειτουργεί ο φόβος της παντόφλας. Ωραία. Δεν τελειώνουμε με την κολοτηλεόραση γιατί μου έχουν φύγει τα χέρια γαμώ. Γαμώ. Αγάπη μου. Το παρήγγειλες. Ποιο? Τι πιο μωρό μου, το κλιματιστικό. Σήμερα κοντεύω να σκάσω με τέτοια ζέστη. Το μέσα έχω καεί και πάνω θα πάει έτσι όλη την εβδομάδα. Και είναι και αυτό το σπίτι, ρε παιδάκι μου, σαν κλίβανος είναι. Όχι σαν κλίβανος, αγάπη μου. Μια χαρά δροσερό σπίτι είναι. Απλώς κάπου-κάπου πρέπει να ανοίγεις κανένα παράθυρο για να κάνει ρεύμα. Ωραία. Τώρα, άμα ανοίξω και το παράθυρο του μπάνιου, ξέρεις τι δροσιά θα έχει εδώ μέσα. Αγάπη μου, μιλάω σοβαρά, το παρήγγειλες. Αγάπη μου, νομίζω ότι δεν είναι καιρός για περιττά έξοδα. Τι περιττά έξοδα, μωρό μου. Ξέρεις τι είναι να σιδερώνεις με τις δυο καύσωνα εδώ μέσα. Δεν θέλω υπερβολές τώρα. Παλιά οι άνθρωποι που δεν είχαν κλιματιστικά δεν σιδερώνουν τα ρούχα τους. Αφηρή-φηρή το πας να τσακωθούμε, ε. Όχι, απλώς σκέφτομαι λογικά. Σκέφτεσαι λογικά, γιατί όλη την ημέρα είσαι στο γραφιάκι σου με το air condition στο full. Για ρώτα και εμένα εδώ μέσα που έχω καεί από το πρωί. Ρε Όλγα, τι λες τώρα. Συγκρίνεις τα ασυγκρίνητα. Είναι το ίδιο η δουλειά της προστασίας του Έλληνα πολίτη με τα οικοκυρικά, ό,τι θέλουμε λέμε. Μπισκινογλου, για άκου να σου πω. Ναι. Ο κύριος Μπισκινογλου. Ο ίδιος. Από το ταξιδιωτικό γραφείο Η Αχυρουσία τηλεφωνώ. Θα θέλατε να σας ενημερώσουμε για κάποιες από τις καλοκαιρινές μας προσφορές. Τι μου λέτε.
Τραγικό. Βεβαίως, έρχομαι από εκεί. Ναι. Μην πειράξετε τίποτα. Μην τολμήσεις και φύγεις. Αγάπη μου, πρέπει. Προκόπη! Αγάπη μου, έγινε ένα σοβαρό έγκλημα. Κατακρεούργησαν ένα ιερέα που θα έβγαινε σε ένα διεθνές συνέδριο και ξέρεις με την εγκληματικότητα τι γίνεται τώρα. Άντε, γεια. Θεέ μου, δεν ξέρω τι σοϊ πράγμα ήταν αυτός ο πατήρ Βικέντιος, αλλά αυτά που έχει γράψει δεν είναι καθόλου καλά. Καθόλου καλά. Ρε μελέτη μου, άφησε τα αυτά τώρα. Μα είναι πολύ σοβαρές αποκαλύψεις. Αν ισχύουν. Αγόρι μου, θες να μιλήσουμε για μας, για τη σχέση. Ρίτα, Ρίτα, άκουσέ με. Αν όλα όσα λέει εδώ μέσα είναι αλήθεια, τότε ακόμα και η σχέση μας βρίσκεται σε κίνδυνο. Άγιε μου, Νικήτα, τι ζέστη είναι αυτή. Τι κάνετε εδώ, ρε. Εμείς ήρθαμε επειδή έχει δροσιά από το κλιματιστικό. Αρχηγέ, πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσετε αυτά. Τι είναι αυτά, ρε μελέτη. Είναι οι πρώτες μεταφράσεις από τα χειρόγραφα του πατέρα Βικέντιου. Για διαβάστε, διαβάστε. Πρόκειται για το μυστικό που έχει φυλαχθεί καλύτερα στην ιστορία της χριστιανοσύνης. Αμέ, και μετά σοβαρεύει πολύ το πράγμα. Ένα μυστικό για το οποίο στο πέρασμα των αιώνων έχουν χυθεί ποτάμια αίματος. Αίμα αθών που η μόνη της αμαρτία ήταν να μάθουν την αλήθεια. Να δείτε τι λέει μετά. Ελπίζω μόνο να καταφέρω να ολοκληρώσω το χειρόγραφο αυτό προτού με ανακαλύψουν και με βγάλουν από τη μέση. Είδατε! Αυτό είναι η απόδειξη ότι τον πατέρα Βικέντιο το σκοτώσανε. Το λέει και μόνος του. Κάτσε ρε Μπομπορίκο, αμέσως κι εσύ το σκοτώσανε. Να περιμένουν πρώτα την αυτοψία. Μπορεί αυτά να είναι αειδίες του παπά, χωρίς σημασία. Αφού στην αναφορά του Φραγκίσκου διάβασα ότι ο πατέρας Βικέντιος, εκτός όλων των άλλων, ήταν και διάσημος θεολόγος, που θα συνομιλούσε σε ιδιωτική συνάντηση με τον ίδιο τον πάπα. Ίσως ήθελε να του αποκαλύψει το μυστικό. Και πότε θα έχουν μεταφράσει και το υπόλοιπο? Το πολύ σε 2 ώρες θα είναι εδώ. Φώναξε και τους άλλους. Πηγαίνετε. Κάντετε! Γαλιλαία, το 8 π.Χ. η Μαρία από τη Ναζαρέτ παντρεύτηκε τον Βυργίλιο, ένα Ρωμαίο λεγιονάριο με πολλές διακρίσεις σε μάχες. Καρποί αυτής της ένωσης ήταν ο Αύγουστος και ο Μάξιμος. Πέρασαν μερικά χρόνια μέχρι η Μαρία να γνωρίσει τον Ιωσήφ έξω από την αγορά της Ιεριχούς. Ορίστε. Αν δεν είναι αυτό μυστικό, τότε ποιο είναι? Η Μαρία έκανε δεύτερο γάμο με τον Ιωσήφ. Τι λέτε, ρε παιδιά? Τι λέμε, πιο δεύτερο γάμο, ό,τι θέλουμε λέμε. Η Παρθένος, όπως λέει και το όνομά της, ήτανε αγία, αγνή και άσπηλη. Εγώ τα λέω, ρε. Ο διάσημος θεολόγος τα λέει. Η Μαρία πριν τον Ιωσήφ είχε παντρευτεί ένα λεγιονάριο. Πάντως εγώ σαν γυναίκα την καταλαβαίνω. Συγγνώμη, τι μέλλον έχεις εκείνη την εποχή με ένα φαντάρο? Ναι, ενώ έχει συλλογή μεγιστράνες. Δεν το πιστεύω πως μιλάνε έτσι για την Παναγίτσα μας. Για την Παναγίτσα μας. Καλά, δεν τρέπονται καθόλου, οι βλάσφημοι. Εντάξει, μην κάνεις έτσι. Μπορεί η κακομοίρα να ήταν δυστυχισμένη με το Ρωμαίο και να ήθελε να αλλάξει λίγο τη ζωή της, όπως εσύ με το Λιτσάκι. Ποια κακομοίρα, βρε Θεόφοβε. Ποια κακομοίρα, βρε κακομοίρη, καταλαβαίνεις για ποια μιλάμε. Συγχώρεσε το Παναγία μου. Δεν καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό είναι σοβαρό και προσπαθούν να θέσουν υπό αμφισβήτηση την αλήθεια που ξέρουμε για το Θεό, τον Πατέρα και τον Υιό. Συγγνώμη, ξεχάσατε και το Άγιο Πνεύμα. Η ομοούσιος και αδιαίρετος Αγία Τριάδα. Βέβαια, από ό,τι θυμάμαι τους καθολικούς, νομίζω έχουμε μια διαφωνία στο θέμα, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Μπομπορικό! Κοίτα να δεις που αυτό το θέμα με την Αγία Τριάδα το κάνανε για να καλύψουν τη φάση με το λεγιονάριο. Αυτό είναι. Φρανκ, πρόσεχε τι λες. Πρόσεχε τι λες! Φτάνει, ρε! Είπαμε, τα θεολογικά ζητήματα δεν μας αφορούν αυτή τη στιγμή. Αλλά μια τέτοια ανακάλυψη σηκώνει ακόμα και δολοφονία. Συν το ότι οι παπάδες πήγαν να καλύψουν τη φάση με τα χειρόγραφα, έτσι. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να διεισδύσουμε. Πού πας, αγαπούλα μου, σχολείο? Ναι. Γεια σου, θεία. Τι έχεις κι εσύ έτσι? Τι να έχω, δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ από τη ζέστη. Μόνο ο Προκόπης κοιμήθηκε, ο εξυπνάκιας, σαν το πουλάκι. Δεν μου λες εσύ που ασχολείσαι με αυτά. Τι είπανε, θα τραβήξει κι άλλο αυτή τη ζέστη? Για 3 μέρες ακόμα. Θα καούμε. Αν άρχισε αυτή η ζέστη από τώρα, τι θα κάνουμε τον Αύγουστο? Καλά, δεν είπες ότι θα βάλει το κλιματιστικό? Μωρέ, εγώ είπα. Ο Προκόπης θα άκουσε. Δεν έχει ανάγκη, λέει, το σπίτι. Ανοίγουμε ένα παράθυρο και κάνει ρεύμα. Τι κάναν παλιά που δεν είχαν κλιματιστικά? Α, αδερφούλα, αυτά τα πράγματα τα διεκδικούνε. Sorry κιόλας, αλλά άμα το αφήνεις περιθώριο του Προκόπη, τέτοια θα σου λέει. Ναι, πες μου ότι φταίω εγώ τώρα. Μα συγγνώμη. Είναι δυνατόν να υπάρχει σπίτι χωρίς air condition τη σήμερον ημέρα? Και πού, στην Ελλάδα? Εντάξει, νομίζω πως αν μη τι άλλο το δικαιούσε.
Δεν είναι καιρός, λέει, για περιττά έξοδα. Και ξέρεις τώρα, αν ο Προκόπης δεν θέλει κάτι, δεν... Εντάξει, πάρε το με δώσει. Πώς θα πάει, δηλαδή. Δεν ξέρω. Και έχω βαρεθεί να το παρακαλάω, ρε παιδάκι μου. Να σου πω. Δεν χρειάζεται να το παρακαλέσεις. Θα το χειριστείς αλλιώς. Θα πας εκεί που είναι τα κλιματιστικά. Δηλαδή πού, στο κατάστημα ηλεκτρικών. Όχι. Στο τμήμα. Πότε θα την πάρεις από εδώ μέσα? Θα την πάρω, θα την πάρω. Χθες με αυτά και με αυτά δεν πρόλαβα. Και στο κάτω-κάτω πρέπει να γίνει και σωστά αυτή η έκπληξη στην Όλγα. Καταλαβαίνεις. Αν και νομίζω ότι με αυτή την κολοζέστη δεν πρόκειται να το χάρει. Έλα, Θωμά, κάτσε. Ετοιμάσου. Τι να σου πω, ρε Πάκη, τώρα. Το έτοιμος είναι σχετική έννοια. Όταν είμαι τόσο μπερδεμένος μέσα μου, τον αντίνομαι παπάς, έστω και καθολικός. Ρε Θωμά, σύνελθε. Είσαι μπάτσος και ντύθηκες παπάς γιατί πέθανε ένας μοναχός και προφανώς πέθανε γιατί ήξερε πολλά. Σε αυτή την περίπτωση καταργούνται και οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι και η άμμομος σύλληψη και τα πάντα. Σε λίγο θα μας πούνε, ρε Πάκη, και ότι η Φάτνη ήταν κονικλοτροφείο. Ρε παιδιά, θέλετε να μου πείτε ότι μεγάλοι άνθρωποι πιστεύετε τις ιστορίες με τα ψωμιά και τα ψάρια και τα άρωτο κρεβάτι και περπάτα? Δηλαδή, αυτά είναι παραμύθια. Λουκά, η πίστη δεν είναι παραμύθια. Η πίστη είναι έμπνευση. Και είναι πάνω και από τις παραβολές και από τα μυστήρια τα ίδια. Εδώ είναι το πρόγραμμα της Επισκοπής για την επίσκεψη του Πάπα. Στρογγυλές τράπεζες, συνέδρια, έχει και μια κατήχηση στις 6. Και αυτό εδώ είναι από τον Τζερόνιμο. Από ποιον? Λίγο σεβασμό, ρε. Λίγο σεβασμό, επιτέλους. Από τον αρχιεπίσκοπό μας είναι τον Ιερόνιμο. Πλαστή, βέβαια. Απλώς θα σε βοηθήσει να μπεις μέσα. Λοιπόν, Θωμά, το συνέδριο αυτό των θεολόγων είναι η ιδανική περίπτωση για να ρίξει τη βόβα με την Παρθένο Μαρία. Και πρόσεξε στα πρόσωπα. Είναι σίγουρο ότι ο ένοχος θα αλλάξει μούτρα. Ρε Σιπάκη, πώς θα πω ότι Παρθένος δεν ήταν Παρθένος σε ολόκληρο συνέδριο? Θα καταλάβουν αμέσως ότι δεν είμαι ιερέας. Ρίτα, να σου πω. Διατάξτε. Τι είναι αυτό? Α, η κόρη σας. Ήρθε να σιδερώσει τη δροσιά του κλιματιστικού. Έχει πολύ ζέστη αυτές τις μέρες. Μισχύρωγλου, χωρίστε. Τι γίνεται? Καλά. Πας να βοηθήσεις το σιδέρωμα? Α, η Όλγα. Η Όλγα, τι κάνει εδώ? Δεν βλέπεις να τι κάνει? Σιδερώνει. Αφού άπλωσε το τραχανά, ήρθε να τελειώσει τις υπόλοιπες δουλειές. Μπορείς να μου πεις τι σημαίνουν όλα αυτά? Ξέρω εγώ τι να πω. Κάτι, παιδί μου. Οτιδήποτε. Κοιτάξτε, μου ζήτησε να της πάρω ένα κλιματιστικό. Και βέβαια, εγώ επειδή έχω διάφορες υποθέσεις για εκκρεμότητα... Εντάξει, δεν είμαι και τράπεζα της Ελλάδος. Δηλαδή, θες να πεις ότι ήρθε να σε εκβιάσει? Όχι. Ήρθε για να σιδερώσει, επειδή στο σπίτι κάνει ζέστη. Καλά σε λέω, ρε, ζώο. Δεν βλέπεις, ρε, ότι σε προκαλεί? Ότι ήρθε στη δουλειά σου για να σε ξεφτυλίσει? Καλά, μην ανησυχείτε. Πάω τώρα για να δούμε ποιος κάνει κουμάντο εδώ μέσα. Ρε, δω, ρε. Τι κάνεις, ρε, πού πας? Δηλαδή, σου πέταξε το δόλωμα κι εσύ, τσίπησες αμέσως. Ρε, άμα πας μέσα και τσακωθείτε, πάει, το χάσεις το παιχνίδι. Και μετά θα είσαι υποχρεωμένος να της πάρεις κλιματιστικό, αποχυμωτή, ηλεκτρική σκούπα και όλα αυτά. Και τι να κάνω, πατέρα? Καημένο μου παιδί. Η υπόθεση σηκώνει στρατηγική. Υψηλού επίπεδου στρατηγική. Ήρθες, αγάπη μου. Μωρό μου, μωρό μου. Τι ωραίο πράγμα, μωρό μου, να μπαίνω στο γραφείο μου και να σε βλέπω να σιδερώνεις, ε. Ναι. Μήπως μπορούμε να βοηθήσουμε τις κάλτσες? Βεβαίως. Δεν σε ενοχλώ? Είσαι.
Αυτός είναι ένας τρόπος να είμαστε όλη μέρα μαζί. Με τον παπά μου έξω τι λέγατε. Μήπως ενοχλώ εκείνον. Λες παιδί μου, κάθε άλλο. Πολύ το χάρηκε. Μου είπε μάλιστα ότι επειδή έφυγε η κοπέλα που του σιδερώνει τα ρούχα, μήπως σου φέρει κανένα που κάμισε να το σιδερώσει. Αν δεν σε πειράζει. Ε? Όχι, 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 όχι. Να το φέρει, να το φέρει. Μποπορικό. Μάλιστα. Μελέτη, παιδί μου, εδώ όπως βλέπεις η κυρία μου σιδερώνει. Σου αναθέτω λοιπόν να τη βοηθήσεις και να την εξυπηρετήσεις σε ό,τι χρειαστεί. Τιμή μου, αρχηγέ. Εγώ πάω, έχω κάτι δουλίτσες. Συνάδελφοι, δεν χρειάζεται να ψάξουμε πολύ. Στην Καινή Διαθήκη βρίσκονται όλες οι απαντήσεις. Το πρόβλημα της σημερινής εποχής είναι πως βασίζεται ολοκληρωτικά στα υλικά αγαθά και στην απόκτησή των. Διαμερίσματα, αυτοκίνητα, τηλεοράσεις. Σε αυτά τοποθετούν το ζήλο τους οι άνθρωποι του 21ου αιώνα. Υπάρχει βέβαια μια ήττα. Μια ήττα πνευματική έναντι των υλικών αγαθών. Και θα έπρεπε να επιστρέψουμε στις ρίζες του χριστιανισμού, της περισυλλογής, της διδαχής του Κυρίου και των μηνυμάτων της Παρθένου Μαρίας. Α, εκεί ήθελα να καταλήξω ακριβώς και εγώ, στην Παρθένου Μαρία. σκέφτηκα, έτσι για να γνωριστούμε λίγο καλύτερα, να σας πω ένα μικρό ανέκδοτο. Η Παρθένος Μαρία δεν ήταν Παρθένα. Όχι, συγγνώμη, μισό λεπτό συνάδελφοι. Δεν εννοούσα ακριβώς αυτό. Ίσως δεν εξήγησα εγώ πολύ καλά τι ήθελα να πω. Για εξηγήστε μας. Και από τότε το Ιερό Τάγμα της Ιερουσαλήμ, αποτελούμενο από τους απογόνους των τέκνων της Μαρίας Αύγουστου και Μάξιμου, φυλάει το μυστικό. Το μυστικό των απογόνων της Μαρίας. Κανένα νέο από το Θωμά. Το κώδικα Da Vinci τον έχεις διαβάσει. Έχω δει την ταινία, αλλά στο πεντάλεπτο με πήρε. Γιατί? Γιατί αυτά που έλεγε ο κώδικας Da Vinci σε σχέση με αυτά εδώ που γράφει ο Βικέντιος ήταν γελιογραφίες. Γουστάρω, πάμε για bestseller. Θα μας αποθεώσουν. Δεν προσπαθώ να πω πως η Παρθένος Μαρία ήταν μια επιπόλαιη κοπέλα, αλλά πρέπει να αποδεχτούμε ως ιστορικό γεγονός ότι εκείνη την εποχή οι πολυάριθμες οικογένειες ήταν κάτι πολύ συνηθισμένο. Βλασφημία είναι αυτό που λες! Είναι εύφυγη! Βλάφημος! Συνάδελφοι, μη φεύγετε! Συνάδελφοι, μισό λεπτό! Beati paupere spiritu. Όπα. Να το. Να το. Πετιέται. Άκου τι λέει εδώ. Αλλά το μυστικό θα επιβιώσει των νεκρών που θα έχουν πέσει στο όνομά του και το αίμα των ιών της Μαρίας θα γίνει πράξη όταν πέσει και ο τρίτος διάδοχος του Πέτρου. Ποιο μυστικό, ρε. Της παρέας της Φεγγαρόπετρας. Το λέει ξεκάθαρα. Ο τρίτος διάδοχος του Πέτρου, σύμφωνα με τους καθολικούς, είναι ο σημερινός πάπας. Δηλαδή, μιλάει για τη δολοφονία του. Σας παρακαλώ, συνάδελφε, μην κάνετε έτσι, σας παρακαλώ. Με δουλεύετε και από πάνω. Η ιστορία της Παρθένου με το Λεγιονάριο ήταν ένας έρωτας του καλοκαιριού, μια περαστική ιστορία, χωρίς καμία σημασία. Εγώ το είπα για να ανοίξουμε κουβέντα, έτσι να ανοίξουμε ένα διάλογο. Δεν σημαίνει πως το πιστεύω, προς Θεού. Ντροπή σας. Αυτό μονάχα θα σας πω. Ντροπή σας. Την ευλογία σας, σεβασμιότατε. Τι ευλογία, ρε Μπουνταλά, εγώ είμαι. Πού να το ξέρω, ρε Πάκη. Έχω δουλειά εδώ. Τι έγινε, τους έριξες τη βόμβα με την Παρθένο, πώς το πήραν? Τα πήραν. Μόνο που δεν με δίνανε. Πρόσεξε τα πρόσωπά τους που σου είπα, τις εκφράσεις τους. Ναι, ναι, στραβώσαν όλοι. Τι πήγα και έκανα, πώς το είπα εγώ αυτό, Θεέ μου. Θωμά, τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά από ό,τι νομίζαμε στην αρχή. Γιατί? Άκου τι λέει εδώ.
Το αίμα θα γίνει πράξη όταν πέσει και ο τρίτος διάδοχος του Πέτρου. Παναγίτσα μου. Εσύ, Πάκη, τι σημαίνει αυτό? Άστα, θα σου εξηγήσω από κοντά. Ερχόμαστε εκεί. Όχι, όχι, όχι. Μην έρθετε από εδώ, γιατί έχει μαζευτεί ένα σωρό κόσμο. Έχουν έρθει και αστυνομικές δυνάμεις. Περιμένουμε τον Πάπα από λεπτό σε λεπτό. Ωραία, περίμενε μας κι εσύ. Σαν να μην σημαίνει τίποτα. Χαλαρός. Μέχρι που είπε και στο Μελέτη να με βοηθήσει σε ό,τι χρειάζομαι. Α, σε δούλευε για από πάνω. Όχι, θα μ' άφηνε. Πρέπει να βρεις έναν τρόπο να το δουλέψεις κι εσύ. Δεν θα βρω κανένα τρόπο. Και κακώς έκανα που σε άκουσα εξ αρχής. Εγώ με τον Προκόπη λύνουμε τα προβλήματά μας με τη συνεννόηση και το διάλογο, όχι με κόλπα. Πολγά μου νερό, νεράκι. Και εγώ. Επίσης μια πορτοκαλάδα. Εγώ το γνωστό, κύριε Όλγα, δύο πυρόνια. Καλά, ζεις στην εποχή των σπηλαίων. Τρέχεις όλη μέρα με το ένα χέρι στο σίδερο και το άλλο στο τηγάνι. Και όλα αυτά χωρίς ανθρώπινες συνθήκες. Κάθεσαι και λιώνεις από τη ζέστη. Δεν ζω στην εποχή των σπηλαίων, κυρία μου. Ζω στην εποχή της επικοινωνίας με τον σύζυγό μου. Και όταν ο άντρας μου λέει δεν υπάρχουν λεφτά για κλιματιστικό, δεν υπάρχουν λεφτά για κλιματιστικό. Τέλος. Κύριε Όλγα, την Κυριακή θα μας καλέσετε σπίτι σας να δούμε τον αγώνα, έτσι, με την καινούργια τηλεοράσαρα. Την ποια? Ο κύριος Προκόπης είπε ότι αγόρασε μια σούπερ γαμάτη τηλεόραση flat, 800 εκατομμύρια προς ένα, LSD, LCD και δεν συμμαζεύεται. Επίσης δεν κουβαλιέται κιόλας. Αν και μας αγκάρυψε να την κουβαλήσουμε όταν θα έρθει η ώρα. Εσύ, μωράκι μου, να προσέχεις όμως, μην πάθει τίποτα η μέση σου, είναι τεράστιες αυτές. Είδες, στην εποχή της επικοινωνίας που ζεις, ο άνδρας σου πήγε και αγόρασε μια τεράστια τηλεόραση χωρίς καν να σε ρωτήσει. Πήγε και αγόρασε τηλεόραση. Πήγε και αγόρασε τηλεόραση, ε. Θα πάω τώρα στο γραφείο και θα του σπάσω το κεφάλι. Όλγα, ηρέμησε. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται έτσι. Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Και μια και είπαμε κρύο, συγγνώμη κιόλας. Δεν μου πιάνεις και ένα παγωμένο ποτηράκι, μάνα μου. Εγώ έφταιγα. Μην κάνετε έτσι. Εγώ. Η αυτοψία έδειξε ότι ο θάνατος προέλθε από έμφραγμα. Τα αίματα ήταν το χτύπημα στο τραπέζι. Και πάλι, εγώ φταίω. Δεν μπορώ να βγάλω από το μυαλό μου την τελευταία φορά που μίλησα μαζί του. Τον προσέβαλα επειδή διάβαζε αυτά τα ανοσιουργήματα. Εκείνος αποσύρθηκε στο κελί του και τον ξαναείδαμε νεκρό. Ο κύριος παίρνει τους υπηρέτες του κοντά του όταν έρθει η ώρα του. Όχι, όχι. Εμένα δεν με ενδιέφερε τι διάβαζε. Απλώς με κατέτρωγε η ζήλια. Γι' αυτό τον προσέβαλε. Ζήλευα που ο Πάπας του παραχώρησε ιδιωτική ακρόαση. Χρειάζομαι εξομολόγηση και μετάνοια. Ναι. Αγνή, Παρθένα, άχραντη και χαριτωμένη. Πάτερ, αμάρτησα. Δεν πειράζει. Σαν πως ο μόνος είσαι. Παρασύρθηκα από τη ζήλια, Πάτερ. Από τη ματαιοδοξία και το χειρότερο, από την οργή. Και κάτι τέτοιο είναι ασυγχώρητο για κάποιον σαν και εμένα. Ένα νούτσιο της εκκλησίας μας. Εγώ φταίω που ο πατέρας Βικέντιος δεν είναι πια μαζί μας. Θέλετε να μου πείτε... Πως είχατε κάποια σχέση με το θάνατο του πατέρα Βικέντιου? Όχι απλώς κάποια σχέση. Μεγάλη σχέση. Εγώ ευθύνομαι που ο αδελφός μας δεν αναπαύθηκε εν ειρήνη. Και ελπίζω μόνο ο Κύριος, μέσα στη μεγαλοσύνη του, να λυπηθεί την αμαρτωλή ψυχή μου. Σας παρακαλώ, είναι η σειρά μου. Περιμένω τόση ώρα. Καλά, δεν βάλουμε για χαρτάκι όπως στην τράπεζα. Πας καλά, ρε, που κάθεσαι εδώ και εξομολογείς τον κόσμο. Τι να κάνω, ρε, Πάκη.
Εγώ απλά έκατσα εδώ πέρα και άρχισαν όλοι να μου μιλάνε. Θωμά, πρόσεξε, γιατί με αυτή την ιστορία θα μας αποθεώσουν σε γη και ουρανό. Λοιπόν, έβγαλα κάποια άκρη με τα χειρόγραφα. Αυτή την ιστορία με την Παρθένο και το Λεγιονάριο τη γνωρίζουν μόνο λίγοι και εκλεκτοί. Ποιοι δηλαδή? Εγώ, εσύ, ο Λουκάς, ο Φράνκο, ο Μελέτης, η Ρίτα, ο πατήρ Βικέντιος και ο Πάπας. Ποιος? Ο Πάπας. Για μένα είναι η Λίου φαϊνότερο. Θέλω να το δολοφονήσουν. Τον Πάπα. Μα τι λέμε ρε παιδιά τώρα, είμαστε σοβαροί. Πού ζούμε? Τον Πάπα, το λέει ξεκάθαρα το χειρόγραφο. Ο τρίτος διάδοχος του Πέτρου. Ο Πάπας δηλαδή. Θα πεθάνει σε μια ταραγμένη γη μια καυτή νύχτα πριν το καλοκαίρι. Ταραγμένη γη, Ελλάδα. Μήπως το είπαν για το βατοπαιδί. Πού? Καυτή νύχτα πριν το καλοκαίρι. Έχουμε Μάιο και σκάει ο Τζίτσκας, γαμώ την τύχη μου, τη μαύρη. Είναι πολλά όλα αυτά για να είναι τυχαία οι συμπτώσεις. Ρε, εσύ έμαθες τίποτα? Ναι, έμαθα. Έμαθα ποιος σκότωσε το Βικέντιο. Τι λες, ρε. Λέγε. Παιδιά, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Το έμαθα σε εξομολόγηση. Τι εξομολόγηση είναι, Πάλαδε? Λέγε, θα σκοτώσει τον Πάπα, θα γίνει ρόμπα η Ελλάδα σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, λέμε. Η εξομολόγηση είναι θείο μυστήριο. Ρε, είσαι εσύ παπάς? Όχι, είμαι έμπιστος. Τι έμπιστος, ρε, θεό Πάλαδε. Λέγε. Ωραία. Ο Νούτσιος το σκότωσε. Εντάξει, ευχαριστηθήκατε τώρα. Θεέ μου, συγχώραμε. Ο Νούτσιος, βέβαια. Σκότωσε το Βικέντιο και τώρα θέλει να φάει και τον Πάπα. Συγγνώμη, πριν συνεχίσουμε, μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει τι στο διάλογο σημαίνει Νούτσιος? Επάκη, εμένα πάντως δεν μου φάνηκε τέτοιος τύπος. Τον είδα στεναχωρημένο, μετανιωμένο. Του έδωσε εκεί να πει 20 πάτερ ημών και 20 πιστεύω. Τα πιστεύω, βέβαια, λίγο τον παρεξένεψαν. Είπε θα τα κάνει Άβε Μαρία. Δεν πάει να τα κάνει και Φελής Ναβιδά. Τη σκατά μας λες τώρα! Θωμά, μην είσαι εδώ. Λουκά, έλα μαζί μου. Όπα, περίμενε. Ε, τι κάνω αυτή εδώ? Θα φίλαν τον Πάπα. Αν και έχω ακούσει ότι έχει ελβετική φρουρά που τον ακολουθεί πάντα. Παντού χτυπάει κρίση. Καλησπέρα, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Ήρθε ο Πάπας, έτσι? Ναι, και θα κοιμηθεί εδώ απόψε. Έχω τη τιμή να ετοιμάσω τον κοιτώνα του. Επίσης θα με δεχτεί για μερικά λεπτά κατά τις 9. Με συγχωρείτε τώρα. Παρακαλώ. Ανακαλύψαμε ένα χειρόγραφο που περιέχει ένα τρομερό μυστικό. Το ζήτημα είναι ότι όποιος προσπαθεί να το αποκαλύψει πεθαίνει, όπως ο πατέρας Βικέντιος. Ρε! Ο πατέρας Βικέντιος πέθανε από έφραγμα και έπεσε κάτω. Το επιβεβαίωσε και η νεκροψία. Κύριε διοικητά, το χειρόγραφο αναφέρει την Παναγίτσα μας και το παρελθόν της με ένα λεγεωνάριο. Από αυτή τη σχέση προέκυψαν δύο παιδιά, ο Μάξιμος και ο Αύγουστος. Κάναν και αυτοί παιδιά. Μην τα πολυλογούμε, τα παιδιά των παιδιών φτάσαν να γίνουν 1,5 εκατομμύριο κόσμος. Και όπως καταλαβαίνετε, ως παιδιά του Θεού, διεκδικούν και αυτά το μερίδιό τους από την πίτα. Είμαστε σίγουροι πως ο Πάπας γνωρίζει το θέμα. Και ένας λόγος της επίσκεψής του είναι αυτός, να αφυπνίσει τους πάντες. Με λίγα λόγια, ο Πάπας ξέρει και επειδή ξέρει θα πεθάνει. Αλλά μην ανησυχείτε, εμείς ξέρουμε πού βρίσκεται ο δολοφόνος και πώς θα δράσει. Αλήθεια? Κι εγώ ξέρω πού κρύβεται ο δολοφόνος. Αλήθεια? Έχετε επιπλέον στοιχεία? Όχι. Δεν έχω επιπλέον στοιχεία. Αλλά? Αλλά έχω τα μεγάλα, μπαϊλτισμένα, ζαλισμένα, μπουχτισμένα και πρισμένα σαν τούμπανο από τέτοια μου. Εκεί κρύβεται ο δολοφόνος. Ζώα! Ε, ζώα! Ζώα! Ε, εντάξει, τώρα του είπαμε πολλά του ανθρώπου και τον μπερδέψαμε. Ναι, το θέμα είναι πως ο άλλος θα πάει 9 η ώρα και θα τον φάει λάχανο. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Περιμένε. Ποιος φυλάει τον Πάπα? Ο Θεός. Η Εύζωνη. Εσύ τι λες? Θα γίνουμε επιτέλους εραστές. Ο Πόπα, αρχηγέ, μην πατάτε τις πατάτε. Ρόλογα, τι γίνεται εδώ μέσα? Ποπορικό. Ραγκρίτα. Δρόμο όλοι. Αστραγάλο, ρε. Μποπορίκο, αν στο σίδερο, θα σε βάλω κάτω και θα σε σιδερώσω. Και εσύ, ρε Φραγκεστάιν, θα σε έχω στο κρατητήριο, αλλά έχει χάρη που έχει καλό εργοτήσεων. Ας τα γύρω, φύγε! Ας τα γύρω! Ρόλα, ρε κορίτσι μου, δεν με σκέφτεσαι καθόλου! Καθόλου δεν με σκέφτεσαι! Τζιάουν!
Ναι. Ναι, για σας. Γεια σας. Από την Έμι τηλεφωνούμε. Πήραμε να σας ενημερώσουμε για τον αυριανό καιρό. Α, ωραία. Είμαι όλη αυτιά. Ναι. Σύμφωνα με τις προβλέψεις μας, έρχεται απίστευτο κύμα κακοκαιρίας με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, μπουρίνια, μπόρες και γενικά θα πέσει καρεκλοπόδαρο. Πολύ χαίρομαι. Η κακοκαιρία θα πλήξει όλη τη χώρα και θα είναι η χειρότερη των τελευταίων ετών. Για την ακρίβεια θα είναι κάθε μέρα και χειρότερη. Κάθε μέρα περισσότερες πλημμύρες, περισσότερες βροχές, περισσότερες καταιγίδες. Θα πνιγούμε όλοι, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Ας το διάλο, ρε μάλακα. Τι? Έλα, τίποτα. Στη δουλειά είμαι, θα σε πάρω μετά. Και όπως σου είπα, πολύ βροχή. Χαμός. Θα πέσουνε τουλούμια. Γεια. Παστινομέ, μόνο το θάρρος, έτσι. Μήπως να πήγαινε σπίτι να κάνεις ένα κρύο ντουζάκι. Γιατί νομίζω πως χτύπησε η ζέστη. Που να μπει και ο Αύγουστος, δηλαδή. Έλα, τι έγινε, έχουμε σήμερα εδώ. Ναι, βεβαίως, μόλις. Έλα, Νταβίντσι, με λαμβάνεις. Νταβίντσι, λέω, με λαμβάνεις. Λεωνάρντο λαμβάνει καθαρά, over. Είμαστε σε θέση και έτοιμοι για επέμβαση. Ελήφθη. Ναρκώσαμε το Φουντά. Το ξεπεράσαμε. Ναρκώσαμε και το διτητή και αυτό το ξεπεράσαμε. Αλλά να ναρκώνουμε τώρα τους φρουρούς που φυλάνε τον Πάπα, αυτό πάει πολύ, ρε Πάκη. Πάει πολύ! Θωμά, αν πρέπει να ναρκώσω έναν φρουρό για να σώσω τη ζωή του Πάπα, θα το κάνω. Έχουμε χάσει τις αξίες μας, ρε Πάκη, τις αρχές μας. Εσύ που αναζητάς την ευτυχία, ε? Σε μια κολοτηλόραση 42 νησών, εκεί την αναζητάς. Και το πνεύμα, πού είναι, ρε φίλε, το πνεύμα? Σκάσε να συγκεντρωθούμε επιτέλους. Και το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι? Ότι πριν από 10 χρόνια θα της το αγόρεσε το κλιματιστικό της Όλγας. Γιατί πριν από 10 χρόνια, φίλε, θέλεις να την κάνεις ευτυχισμένη. Αλλά τώρα, τα είναι όλα. Η θέληση, ο στόχος, όλα. Σκάσε να συγκεντρωθούμε στη δουλειά μας. Και αυτό με την Παρθένο Μαρία. Εγώ δεν το αντέχω άλλο. Εντάξει, μια ζωή στην Παναγίτσα προσεύχομαι. Δηλαδή το χωράω ο νους με αυτό με το λογιαίο Νάριο. Χαλάρωσε, ρε, επιτέλους, χαλάρωσε. Πάκη. Πάκη! Λέγε, ρε. Ρε φίλε, αν ρωτούσαμε τον Πάπα, μήπως θα μας έλεγε. Να το ρωτήσουμε. Ναι, πάμε. Πάμε καλά, ρε. Γιατί, ρε Πάκη, ευκαιρία είναι. Εμείς εδώ, αυτός μέσα κοιμάται. Μια-δυο ερωτησούλες μόνο. Έχεις καταλάβει για ποιο λόγο ήρθαμε εδώ? Θα αρνηθεί να απαντήσει σε δύο ερωτησούλες. Αφού και δίχως κι αν είμαστε, του Λίου Θεό πιστεύουμε. Συνελευθέρε, σε παρακαλώ. Περιμένουμε το φωνιά του. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Εγώ θα τον ρωτήσω. Θωμά! Θα τον ρωτήσω και άμα θέλει μου απαντάει. Θωμά, μα την Παναγία, μόλις τελειώσουμε θα σε σκοτώσω. Κύριε Παπά, κύριε Βενέδικτε μου, συγγνώμη που πήρα το θάρρος και μπήκα έτσι μες στο δωμάτιο, ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Κύριε Παπά. Τι έγινε? Συνειδητοποίησες ότι δεν καταλαβαίνει ελληνικά? Σινιόρ Παπά. Εσύ. Νταβίντσι, 9 η ώρα. Να έχετε το νου σας. Παναγιώτατε. Συγγνώμη για την ενόχληση, Παναγιώτατε, αλλά ήταν καθήκον μου να έρθω να σας δω. Ο πατέρας Βικέντιος περίμενε με αγωνία την απόψινή συνάντηση μαζί σας, αλλά όπως τα μάθατε ήδη, αναπάβεται πλέον εν ειρήνη. Σύση. Πήρα το θάρρος και ήρθα εγώ στη θέση του πατέρα Βικέντιου για να σας προσφέρω αυτό εδώ το ράσο. Ήταν δικό του και ξέρω πως θα ήθελε πολύ να σας το δώσει. Grazie, grazie. È la chirografo di padre Vincenzo. Ξέρετε για το χειρόγραφο? Sì. Capisci
τούτη. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον πατέρα Βικέντιο. Νιέντε. Είχε μαζέψει όλα αυτά τα ψέματα και τις βλασφημίες και ετοίμαζε μια αξιολόγηση προκειμένου να εμποδίσει την εκδοσή τους. Μάμα μία. Η μιλιόρια ογκούρη από πάπα χρόνια πολλά. Buena notte, buena notte. Το έλεγα εγώ, το έλεγα. Η Παναγίτσα μας είναι αυτή που πάντα ξέραμε. Είμαστε που είμαστε μαλάκες. Πρέπει να φωνάζεις κιόλας. Καμία 30 διάρα σου λέω. 40 διάρα μου είπαν. Δεν μπορώ, εδώ δεν έχουμε πάρει κλιματιστικά. Θα πήγαινα να έπαιρνα τηλεόραση ενώ έχουμε άλλες δύο. Αυτό μου είπαν. Ότι τους αγκάρεψες κιόλας να την κουβαλήσουν όταν έρθει η ώρα. Μα εδώ είναι το κλειδί της υπόθεσης. Τους αγκάρεψες να την κουβαλήσουν όταν την αγοράσω. Όταν. Αφού πρώτα πάρουμε δύο κλιματιστικά. Θα σταματήσετε επιτέλους να φωνάζετε. Προσπαθώ να διαβάσω μέσα. Εντάξει, παιδί μου, συγγνώμη. Ορίστε, ενοχλούμε και το παιδί. Βρέχα μου, σου το είπα 100 φορές. Δεν υπάρχει τηλεόραση. Πού είναι η μεγάλη τηλεόραση? Ανοίξτε την και αρχίζει το μάτς. Αχ, ναι, και μ' αρέσουν τόσο πολύ τα μεγάλα πράγματα. Εγώ άρχιγε ήρθα έτσι για τα καλωρίζικα. Αλήθεια, πετάνε κέρματα και στις τηλεοράσεις όπως και στα αυτοκίνητα. Αφού δεν πήρες τηλεόραση, τι ήταν όλοι αυτοί εδώ. Πού θες να ξέρω. Ρε ηλίθι. Σας είπα εγώ, θα κουβαλήσετε. Θα κουβαλήσατε τίποτα. Α! Όχι, σωστά. Βλέπεις, δεν υπάρχει τηλεόραση. Και τότε τι τα θέλουν τα πατατάκια για τις πίτσες και όλα αυτά. Κάνανε λάθος. Είναι για τα γενέθλια της ζωής σας που είναι μεθαύριο. Ήρθαν από σήμερα. Δεν είναι σήμερα τα γενέθλια της ζωής σας. Όχι ρε παιδιά. Όχι ρε παιδιά. Όχι ρε παιδιά. Ρε, πού τα πουλάτε αυτά. Πού τα πουλάτε αυτά. Και εσύ, και εσύ. Έλα, περίμενα. Έλα ρε, Όλγα. Να σου πω, και δύο μέρες που είναι τα γενέθλιά σου μπορείς να πεις στους δικούς σου να κοιμηθείς με μια φίλη σου. Έχεις κάτι στο μυαλό σου? Όχι, όχι, τίποτα συγκεκριμένο. Μόνο ότι θα πνιγούμε από την πολύ βροχή. Θα δεις έκπληξη. Antes pensé que me amabas, ya sé que es verdad. Y la próxima vez que te vea, no te vuelvo a dejar. Cada vez que recojo el correo, me muero casi. Esperando por fin las noticias que vienes aquí. I'm walking on sunshine.